Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μεγάλο μέρος της ειδησιογραφίας μας και απόψε αναφέρεται στο πυρηνικό ατύχημα στο Τσέρνομπιλ. Ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου έκανε την ακόλουθη δήλωση. Το πυρηνικό ατύχημα του Τσέρνομπιλ αποτελεί την πιο έντονη τελευταία και δραματική προειδοποίηση για όλους τους λαούς, για όλες τις πολιτικές ηγεσίες. Ανεξάρτητα από τις έγκαιρες και επιστημονικά έγκυρες ενέργειες που έγιναν για την αναχέτηση του φαινομένου και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων, πράγματι με επιτυχία, και στην Ευρώπη και στη χώρα μας έρχεται στην επιφάνεια η τεράστια πολιτική και ηθική ευθύνη απέναντι στην ανθρωπότητα. Η Ελλάδα μαζί με άλλες χώρες έχει ξεκινήσει μια μεγάλη προσπάθεια για την ειρήνη και την αποφυγή του πυρηνικού ολέθρου. Είναι όμως καιρός οι πολιτικοί ηγέτες των μεγάλων χωρών, αντί για ευχολόγια ή αλληλοκαταδίκες, να σκεφτούν τι μπορεί να σημάνει για κάθε άνθρωπο, για ολόκληρο τον πλανήτη μας, η καταστροφή. Με τις σκέψεις αυτές, σήμερα που επανέρχεται η ψυχραιμία στην Ευρώπη, η ελληνική κυβέρνηση πρόκειται να θέσει άμεσα το θέμα στη διάσκεψη κορυφής των 12, ενώ ταυτόχρονα θα ενταθούν οι πρωτοβουλίες των 6, οι οποίοι κινητοποιούνται ήδη προς την κατεύθυνση αυτή. Πέρα από τις γνωστές θέσεις μας για την ειρήνη, τη μείωση των εξοπλισμών και την απομάκρυνση των πυρηνικών, θα συζητήσουμε ως άμεσα μέτρα. Πρώτον, το πάγωμα των πυρηνικών δοκιμών. Δεύτερον, τη διαφάνεια του ελέγχου όλων ανεξαίρετα των αντιδραστήρων, όχι μόνο από το Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας, αλλά και από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας. Τρίτον, την υπεύθυνη, συνεχή και αυτόματη αλληλοενημέρωση της οποιασδήποτε εξέλιξης στους αντιδραστήρες. Τέταρτον, το σταμάτημα κατασκευής αναπαραγωγικών αντιδραστήρων. Ιδιαίτερα αυτή η κατασκευή εγκυμονεί υπαρκτό κίνδυνο να μετατραπεί η ανθρωπότητα από κοινωνίες ανθρώπων σε κοινωνία πλουτονίου. Αυτό βέβαια δεν θα το επιτρέψουν οι λαοί. Δισεκατομμύρια άνθρωποι θα δώσουν σίγουρα τον αγώνα για να παραμείνουν άνθρωποι. Αισθητή μείωση κατά 50% περίπου παρουσίασε σήμερα η ραδιενέργεια στον αέρα στην περιοχή Αθηνών, ενώ κανένα απολύτως πρόβλημα δεν παρουσιάστηκε στο νερό, όπως προκύπτει από ελέγχους δειγμάτων, τα οποία προέρχονται από όλη τη χώρα, που έγιναν στο Δημόκρητο. Αυτό ανακοίνωσε το μεσημέρι ο Υπουργός Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γιώργος Γεννηματάς, ενημερώνοντας παρουσία του κυβερνητικού εκπροσώπου, τους πολιτικούς συντάκτες για τις επιπτώσεις που είχε στη χώρα μας η διαρροή ραδιενέργειας από το σοβιετικό πυρηνικό αντιδραστήρα στο Τσερνόμπιλ. Ο κύριος Γεννηματάς πρόσθεσε ότι σε όλη την Ελλάδα η ραδιενέργεια στο έδαφος και στον αέρα εξακολουθεί να κυμαίνεται και σήμερα στα ίδια ακριβώς αυξημένα επίπεδα, από 16,5 ως 16,8 μιλιρέντγκεν, δηλαδή είναι τετραπλάσια από το κανονικό. Χαρακτήρισε όμως ικανοποιητικό το γεγονός ότι έχει σταθεροποιηθεί και δεν παρουσίασε άνοδο. Σημειώνεται ότι το ανεκτό όριο είναι 500 μιλιρέντγκεν το χρόνο. Σχετικά με τις μετρήσεις δειγμάτων που μεταφέρονται από όλη την Ελλάδα με αερογέφυρα στο Δημόκρητο, ο Υπουργός Υγείας ανακοίνωσε. Στο αγελαδινό γάλα βρέθηκαν 100 ως 140 μπεκερέλ ανά λίτρο. Αν και το ανεκτό όριο είναι 500 μπεκερέλ, συνιστάται για προληπτικούς λόγους και σήμερα να αποφεύγεται το αγελαδινό γάλα. Στο γάλα των υγροπροβάτων η ραδιενέργεια εξακολουθεί να κυμαίνεται σε υψηλές τιμές πάνω από το κανονικό όριο και επομένως εξακολουθεί να ισχύει η σύσταση αποφυγής του. Το τυρί, ακόμα και αν προέρχεται από επιβαρημένο γάλα, θα είναι απολύτως υγιές σε 3 μήνες περίπου που θα διατεθεί στην κατανάλωση. Κανένα πρόβλημα δεν παρουσιάστηκε στο κρέας, αλλά για λόγους ασφαλείας οι νομία τριέδωσαν οδηγίες να αφαιρείται ο θυροειδής από τα σφάγια. Στα λαχανικά η ρήπανση είναι μικρή, αλλά συνιστάται η επιμελημένη πλήση τους. Όπως δήλωσε ο Υπουργός Υγείας, ο Διευθυντής Υπηρεσίας Υγείας και Ασφαλείας της ΕΟΚ εξέφρασε τη γνώμη ότι έχει σταματήσει η έκκληση ραδιενέργειας από την πηγή της και δεν παρατηρείται αύξηση της ραδιορύπανσης της ατμόσφαιρας στην Ευρώπη. Ο κύριος Γεννηματάς διευκρίνησε στο σημείο αυτό ότι τα μέτρα αυξημένης προστασίας τα οποία λαμβάνονται στη χώρα μας έχουν καθαρά προληπτικό χαρακτήρα. Στο πλαίσιο των μέτρων αυτών αποφασίστηκε να επεκταθεί ο έλεγχος σε όλα τα μέσα μεταφοράς στα σύνορα και να μην εκτελονίζονται νοπό γάλα, λαχανικά, φρούτα και κρέας υγροπροβάτων αν δεν υποβάλλονται προηγουμένως σε έλεγχο ως προς το επίπεδο ραδιενέργειας που φέρουν.